Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επιτακτικής δημοσιονομικής σταθερότητας, στην οποία αναφέρθηκε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Pierre Moscovici, και της λιτότητας, αναζητούν θεσμοί και κυβέρνηση, η οποία προτίθεται να ψηφίσει προληπτικά μέτρα για την περίοδο μετά το 2018, εξασφαλίζοντας ωστόσο αντισταθμικές ρυθμίσεις που θα της επιτρέψουν να υποστηρίξει προς την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πως το πακέτο είναι κοινωνικά βιώσιμο. Η έξοδος από το ευρώ είναι και εφικτή και επιθυμητή, αλλά όχι εύκολη. Το βασικό μήνυμα του Κώστα Λαπαβίτσα κατά την παρουσίαση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερευνών Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής για το Εθνικό Νόμισμα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η έξοδος από το ευρώ αποτελεί μόλις το πρώτο βήμα για την βελτίωση της οικονομίας, προσθέτοντας ότι η χώρα θα χρειαστεί παράλληλα παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλαγή της βιομηχανικής πολιτικής, διαγραφή του χρέους, δημόσιο έλεγχο των τραπεζών. Η ΟΝΕ έχει ήδη αποτύχει, μονά κερδίζει η Γερμανία, ζυγά χάνουν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι το ευρώ, τόνισε μεταξύ άλλων. Πολλές και σημαντικές είναι ακόμα οι εκκρεμότητες για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του ελληνικού, παρά το γεγονός ότι αυτή έχει επικυρωθεί στη Βουλή από το περασμένο Οκτώβριο. Γραφειοκρατικά και διαδικαστικά εμπόδια για την υλοποίηση της επένδυσης παραμένουν, με το θέμα της χωροθέτησης των αρχαιολογικών χώρων του ελληνικού να επανέρχεται στο προσκήνιο. Πάντως, πολλοί τοποθετούν την έναρξη των εργασιών, καλώς έχοντας των πραγμάτων, στις αρχές του 2018. Τοτικά κινεί τη χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει 625,27 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,16%. Τοτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.